από τον τόπο καταγωγής της μητέρας και του παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης έστειλε μήνυμα στήριξης κάθε προσπάθειας ανάπτυξης των Χανίων. Εμφανώς χαρούμενος για την επίσκεψή του στην Κρήτη, ο Κώστας Μπακογιάννης, αφού περπάτησε στην πόλη, είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική η δουλειά που έχει γίνει στο Δήμο Χανίων τα τελευταία χρόνια, αλλά βλέποντας και τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον. Αυτονόητο είναι, εννοείται, αυτό μου έλειπε. Εγώ θα είμαι πάντα εδώ, να βοηθάω με κάθε τρόπο, να στηρίζω με κάθε τρόπο. Είναι κάτι το οποίο το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Ο Δήμος Αθηναίων είναι βέβαια ένα πολύ μεγάλο καράβι. Είμαι βέβαιος ότι ο Κώστας θα το διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο και εγώ είμαι βέβαιος επίσης ότι θα συμβάλλει γενικότερα στο να προχωρήσουν τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χώρα μας. Ο κύριος Μπακογιάννης αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις των επόμενων χρόνων που, όπως είπε, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν από κοινού και οι 325 δήμαρχοι της χώρας. Έχουμε την απλή αναλογική, έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, έχουμε πολλές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να συντελεστούν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε σε αυτονομία και ανεξαρτησία, να μπορέσει η τοπική αυτοδιοίκηση να σηκωθεί όρθια, να μπορέσουμε όλοι μαζί να γυρίσουμε το κράτος ανάποδα. Ο νεοεκλεγής δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για ανάγκη επανεξέτασης του εκλογικού συστήματος, επισημένοντας ότι τα δημοτικά συμβούλια δεν είναι κλάμπ ιδεών και ότι καλούνται να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Θα πρέπει να ξαναδούμε το εκλογικό σύστημα για να μπορέσουμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.